проекти песни с Крисофоне с вас. Стивнет една, Стивнет, Стивнет трия. Η σιγή που υπάρχει στα ραδιόφωνα, στη δημόσια ραδιοφωνία, σε όλη τη χώρα, είναι κάτι τρομακτικό. Έχει κινητοποιήσει ευτυχώς πάρα πολύ κόσμο, νομίζω ότι θα κινητοποιήσει και ακόμη περισσότερο και δεν θα πρέπει να σταματήσει. Το έγκλημα δεν έγινε τώρα. Ο ξαφνικός θάνατος δεν ήταν ξαφνικός. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά θα συνεχιστεί κιόλας. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο η ΕΡΤ έκλεισε μία νυχτή θα συνεχιστεί και σε άλλους φορείς και σε άλλους οργανισμούς με όχι 2.750 άτομα, σε φορείς που έχουν λιγότερα άτομα και δεν θα ανοίξει ούτε μύτη αν δεν κινητοποιηθεί όλη η κοινωνία. Ξεκίνησαν και θα συνεχίσουν. Χρωστάνε και άλλους εργαζόμενους. Δεν τελειώσανε με την ΕΡΤ, διότι δεν έχουν πιάσει το στόχο των 2.000 απολυμένων. Διότι η ΕΡΤ θα ξανανοίξει, λένε, με άλλο τρόπο και με νέους εργαζόμενους, άρα υπολείπονται άλλοι 500. Ψαχτείτε να δείτε από πού θα τους βρούνε. Και μέχρι το Σεπτέμβριο έχουμε να πιάσουμε τις 15.000 και μέχρι του χρόνου θα έχουμε άλλες 150.000. Ξεκίνησε και θα συνεχιστεί. Αν δεν αντισταθούμε, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένας, θα είναι ο καθένας υπεύθυνος για το δικό του μέλλον. Έπρεπε να είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Είχαμε πει ότι το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό. Έρχονται και άλλες συγχωνεύσεις, έρχονται και άλλες καταργήσεις δημοσίων οργανισμών. Γιατί να περάσει ο κοινωνικός αυτοματισμός, γιατί να μην είμαστε όλοι αλληλέγγυοι ο ένας με τον άλλον. Εμείς είπαμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Να ευχαριστήσω και το ΠΑΜΕ, εγώ προσωπικά που ήρθαν εδώ σήμερα όλοι μαζί, γιατί έτσι είπαμε, ότι πρέπει να είμαστε όλοι αλληλέγγυοι. Η κατάσταση όμως έφτασε στο απροχώρητο. Θα πρέπει όλοι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες και για το μέλλον το δικό μας, αλλά και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε. Θα είμαστε συνεχώς στον δρόμο. Εγώ με όλες μου τις δυνάμεις θα προσπαθήσω να βρίσκομαι κοντά σε όλους τους εργαζόμενους. Εδώ! Εδώ! Μαγόνα ταξικό! Οποία εμείς θα ζούμε με τα 300 ευρώ! Εδώ! Εδώ! Μαγόνα ταξικό! Γιατί εμείς θα ζούμε με τα 300 ευρώ! Οι επιστρατευμένοι απεργοί εκπαιδευτικοί απευθύνουμε χαιρετισμό σε όλους τους απεργούς σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση με πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα στους υπουργούς να βάζουν λουκέτο, να συγχωνεύουν και να καταργούν δημόσιους οργανισμούς, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες εργαζόμενους στον δρόμο. Ξεκίνησαν με το κλείσιμο της ΕΡΤ. Έκλεισαν μια νυχτή έναν μεγάλο και ιστορικό οργανισμό και πέταξε στον δρόμο 2.700 εργαζομένους. Το γεγονός αυτό διέλυσε και τις τελευταίες αυταπάτες που υπήρχαν. Διέλυσε τις αυταπάτες του «εγώ ελπίζω να τη βολέψω». Διέλυσε τις αυταπάτες του «εγώ δεν απεργώ, δεν μιλάω, δεν ενοχλώ για να μην απολυθώ». Διέλυσε τις αυταπάτες του «εμείς είμαστε γιατροί, νοσοκόμες, εκπαιδευτικοί, εφοριακοί, καχυδρομικοί και όλοι οι άλλοι που θεωρούν σε αυτούς τους απαραίτητους για τη λειτουργία του κράτους». Ο καπιτάς
καπιταλισμός αποδεικνύει καθημερινά πως είναι όλοι αναλώσιμοι. Πως όποιος δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του πετιέται στον δρόμο. Ποιος περίμενε να πέσει μαύρο στη δημόσια τηλεόραση και να πεταχθούν στον δρόμο χιλιάδες εργαζόμενοι. Και πώς με μια απλή πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέσα σε μία μέρα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Θα προχωρήσω στην κατάργηση δεκάδων οργανισμών του δημοσίου, κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Θα προχωρήσω σε νέες απολύσεις και διαθεσιμότητες. Ήδη η επόμενη είναι η εκπαιδευτική. Τις επόμενες μέρες στέλνουν στον κιάτα της ανεργίας 10.000 αναπληρωτές. Και έποτε και η μόνιμη εκπαιδευτική με τις απολύσεις και τις υποχρεωτικές μεταθέσεις.